Καλησπέρα, check the now, είμαι ο Κώστας και θα δούμε ένα unboxing από το χειριστήριο του Xbox 360 για το PC που μόλις με έφτασε. Το συγκεκριμένο χειριστήριο το πήρα μόνο και μόνο γιατί δεν μπορώ να παίξω το Castlevania στον υπολογιστή με το κλασικό μου χειριστήριο. Αυτό δεν ήξερα ότι μπορούσα να πάρω προσωμείωτη και έτσι πάνω στα... Στη φούρια που είχα για να παίξω το συγκεκριμένο παιχνίδι, παραγγείλα καινούριο χειριστήριο και μετά από 2 ώρες ανακάλυψα ότι μπορώ να βάλω emulator ώστε να παίξω το παιχνίδι και με το ήδη υπάρχον χειριστήριο. Τέλος πάντων, μην κάνετε το ίδιο λάθος με μένα, γιατί μετά δεν μπορούσα να πάρω την παραγγελία πίσω. Λοιπόν, χειριστήριο Xbox 360 για υπολογιστή. Μπορείτε να το συνδέσετε και στο Xbox. Είναι το ασύρματο και πριν από λίγο καιρό το συγκεκριμένο έχει 80 ευρώ. Αλλά είδα ότι η τιμή του έπεσε γύρω στα 38 με 37 ευρώ, οπότε λέω ευκαιρία είναι. Το ήθελα πολύ πριν να παραγγείλω το Logitech που έχω κάνει unboxing στο συγκεκριμένο κανάλι, αλλά λόγω χρημάτων τότε δεν μπορούσα να το πάρω και τώρα μέσω της ευκαιρίας αυτής το πήρα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με το κουτί μας. Μπροστά βλέπουμε το χειριστήριο όπως είναι, σε διαφάνεια Xbox 360 Wireless Controller που για Windows και Xbox 360. Στο κάτω μέρος βλέπουμε κάποια αναγνωριστικά, τα πλαϊνά του τίποτα ιδιαίτερο, και στο πίσω μέρος βλέπουμε την εικόνα του χειριστήριου Xbox 360 Wireless Controller for Windows Freedom to Play και βλέπουμε τι γίνεται με τα χαρακτηριστικά του. Έχουμε 2,4 GHz wireless connections περίπου στα 30 πόδια απόσταση. Είναι ασύρματο το χειριστήριο, ξαναλέω. Έχει vibration, δηλαδή δόνηση, precise thumbsticks to pressure point triggers and 8 σημείων directional pad, σκανδάλες και όλα τα σχετικά, και USB transceiver. Πάμε να τα ανοίξουμε να δούμε τι γίνεται εδώ με το νηστέρι που έχω. Χρειάζεται βασικά για τις ζελατίνες. Εντάξει, γενικά είναι καθαρό το πακέτο του. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το έχω για ξυλουργικές εργασίες και επειδή ήταν το μόνο που είχα εύκαιρο το έφερα. Λοιπόν, για να τα ανοίξουμε να δούμε τι γίνεται. Βασικά έκοψα τα πλαϊνά πλακεία. Λοιπόν, γιατί είχε και στο πλάι και δεν τα είδα. Το πακετάρισμα όπως και τις webcam που έχω και με την οποία γίνεται τώρα η λήψη ήταν μια από τα σημεία που μου άρεσαν πάρα πολύ στα προϊόντα των Windows. Πραγματικά δεν περίμενα τέτοια ποιότητα στο πακέτο. Πραγματικά είναι από τα προϊόντα τα οποία χαίρεσαι να βλέπεις το πακέτο τους και που σε ευχαριστεί. Πάρα πολύ ωραίο πακετάρισμα, δηλαδή ανάλογο της Razer θα λύγω σε πολλά σημεία. Πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το CD με τους driver προφανώς και με διάφορα accessories, προγράμματα που θα έχει, φαντάζομαι, γιατί το λέει κιόλας. Βγαίνει πάρα πολύ καλό το πακέτο, επαναλαμβάνω, δηλαδή δεν περίμενα τέτοια ποιότητα. Εδώ έχουμε Quick Installation Guide σε διάφορες γλώσσες και οι εγγυήσεις μας, θα τα διαβάσω αυτά αργότερα. 2 μπαταρίες ΑΑ, προφανώς για το χειριστήριο, πολύ καλή προσθήκη. Χαίρομαι που βλέπω μπαταρίες να περιλαμβάνονται. Δεν περίμενα επίσης να τις δίνει το Microsoft. Πάρα πολύ καλή κίνηση. Το χειριστήριό μας θα το δούμε στην σελίδα. Και το receiver, πολύ μακρύ το καλώδιο φαίνεται. Και αυτό εδώ είναι ο δέκτης μας. USB σύνδεση από τις κλασικές της Microsoft. Λοιπόν, θυμίζει λίγο τα παλιά τα ποντίκια. Ευτυχώς το καλώδιο είναι πολύ μακρύ, οπότε φαίνεται τέλειο. Αν είχε και ένα αυτοκόλλητο να μπορούσα να το κολλήσω κάπου, θα ήταν ακόμα πιο τέλειο, αλλά δεν μπορώ από μια χαρά είναι. Θα βάλω μάλλον κάποιο βαλικρό αυτοκόλλητο για να μπορώ να το στεράσω πάνω στο κουτί μου. Αυτό ήταν το κουτάκι. Πολύ καλό, γιατί μπορείτε να το κρατήσετε μετά
και για να μην σκονίζεται, δηλαδή το βάζετε και το κρατάτε καθαρό το χειριστήριό σας. Τέλεια προσθήκη, γιατί το Logitech μου δυστυχώς δεν μπορώ να το κρατήσω καθαρό. Και αυτό είναι το χειριστήριο. Το βάρος του αρκετά καλό, μέτριο προς στιβαρό, δηλαδή ούτε πολύ βαρύ, αλλά ούτε και πολύ ελαφρύ, δεν μοιάζει ψεύτικο. Οι διακόπτες του αρκετά καλή. Δεν περίμενα ότι τελικά αυτό που λέει για τα Xbox χειριστήρια θα ίσχυε, αλλά όντως το pad εδώ πέρα είναι, το joystick μάλλον εδώ πέρα είναι τέλεια προσθήκη. Το σταυρός του είναι αρκετά στιβαρός. Αυτό που δεν μου άρεσε στο Logitech είναι ο σταυρός. Ενώ είναι τέλειο χειριστήριο, ο σταυρός του είναι πάρα πολύ χαλαρός και μοιάζει σε σημείο να θέλει να ξεχρεωθεί, αν και είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, το start button του, back, το Xbox του κουμπί του, Y, B, A, X, δύο ομοχλοί. Από το μπροστά μέρος βλέπουμε προφανώς αυτό εδώ είναι για να ανοίγει, να βγαίνει η μπαταρία. Τέλεια, εδώ μέσα μπαίνουν οι μπαταρίες μας και κουμπώνουν εδώ. Πάρα πολύ καλή κατασκευή, πραγματικά το νιώθεις ότι είναι τέλεια κατασκευή του, πάρα πολύ ποιοτικό. Δείτε, πραγματικά μένω εντυπωσιασμένος, δεν περιμένω τέτοια ποιοτικά κατασκευής. Εδώ πέρα προφανώς είναι το χειριστήριο, μπαίνει η σύνδεση ενσύρματη με το Xbox 360 για να το συνδέσετε ενσύρματα. Δύο trigger buttons εδώ και δύο εδώ, είναι οι σκανδάλες μας και δύο buttons αυτά εδώ πάνω. Κλασικό χειριστήριο, δεν έχει τους μοχλούς της σκανδάλης από κάτω που έχω δει σε μερικά, αλλά πραγματικά η ποιότητά του φαίνεται πάρα πολύ καλή. Ματ πλαστικό σε όλο, δείτε. Να σας το φέρω και κοντά. Πάρα πολύ καλό. Στο πίσω μέρος βλέπω εδώ δύο πραγματάκια. Δεν ξέρω γιατί είναι αυτά. Προφανώς κάτι θα βάζεις ή μπορεί και όχι. Μπορεί να κάνω λάθος. Όσοι έχετε Xbox μπορείτε να μου πείτε, γιατί είμαι σχεδόν άσχετο στο συγκεκριμένο θέμα. Η κατασκευή του είναι πάρα πολύ. Για να δούμε και τη σύγκριση, θα σας δείξω δίπλα το Logitech που πήρα. Το Logitech σαφώς είναι πιο μικρό, αν και είναι στο βάρος πάνω κάτω το ίδιο βάρος έχουν, αν και λίγο πιο βαρύ νομίζω το Logitech στο χέρι. Το Logitech έχει το καλό ότι το είχα δείξει και στο προηγούμενο. Μπορώ να πω ότι ο μοχλός του, μάλλον το joystick του είναι εδώ, με βολεύει πολύ παραπάνω. Και να σας δείξω ότι εννοούσα με το σταυρό στο joystick, κάτι που δεν το είχα δείξει, γιατί το είχα συνειδητοποιήσει τις προάλλες που έκανα το unboxing. Είναι πολύ εκτεθειμένος, δείτε. Φαίνεται ότι προεξέχει και μπορεί να μετακινηθεί άνετα. Δηλαδή αν μπορείτε να δείτε, δείτε πως βγαίνει εκτός. Ίσως να είναι έτσι, ίσως να είναι κατασκευαστικό λάθος, δεν είμαι σίγουρος. Φαίνεται ανθεκτικό, αλλά δεν ξέρω, δεν μου κάθεται, δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ, δεν το χρησιμοποιώ. Οι διακόπτες του είναι αρκετά καλοί, αλλά θυμίζουν τα παλιά κλασικά PlayStation. Ενώ αυτό είναι, φαίνεται λίγο πιο σκληρή διακόπτες, το έχει τόσο μαλακή όσο του Logitech. Το Logitech μπορεί να παιχτεί και σε X-Split, νομίζω πως είναι το φορμά του, και σε Direct Play, δηλαδή έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε ένα προσωμιωτή και γυρίζοντας το εδώ στο X, έχει ένα διακόπτη, να μπορούμε να το πράξουμε και σαν χειριστήριο του Xbox με ένα κατάλληλο προσωμιωτή που υπάρχει στο ίντερνετ, δηλαδή παιχνίδια που χρειάζονται με ένα χειριστήριο Xbox το συγκεκριμένο μπορούν να παίξουν με έναν προσωμιωτή. Ξαναλέω, προσωμιωτής το κατεβάζουμε, τον εγκαθιστούμε στον υπολογιστή μας, κάνουμε το switch, το αναγνωρίζει αυτόματα και το δέχεται σαν χειριστήριο Xbox. Οπότε όσοι δεν έχετε χειριστήριο του Xbox να παίξετε κάποια παιχνίδια που απαιτούν χειριστήριο του Xbox μόνο, θα δεχτείτε τη λύση που είναι πολύ πιο φθηνή, χειριστήριο της Logitech με προσωμιωτή. Αυτό εδώ έκανε 27 ευρώ. Το είχα πάρει, καλώδιο, δεν χρειάζεται ποτέ μπαταρίες, έχει αυτό το καλό, αν και το καλώδιο του είναι άβολο, επειδή δεν παίζω σε καναπέ, παίζω στον υπολογιστή και πολλές φορές μπλέκεται μέσα στα χέρια μου, οπότε δεν είναι τόσο καλή λύση τελικά. Το Xbox νομίζω φαίνεται πάρα πολύ καλύτερο. Επίσης οι μπαταρίες του λένε ότι κρατάνε αρκετά, πράγμα πάρα πολύ καλό. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε επαναφορτιζόμενες, πιστεύω ότι θα σας λύσουν τα χέρια. Κάθεται πάρα πολύ καλά στα χέρια, οι σκανδάλες του ξαναλέω είναι τέλειες. Αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ είναι το joystick εδώ, πραγματικά βολεύει αφάνταστα. Ο σταυρός του και αυτός βολεύει, αλλά
τα παιχνίδια τα πιο πολλά αντί για το σταυρό χρησιμοποιώ τα joystick. Ο σταυρός, ξαναλέω, ότι είναι πολύ πιο ανθεκτικός, φαίνεται πολύ πιο ποιοτικός και ανθεκτικός από ότι στο Logitech. Να το βάλω και δίπλα να το βλέπω τόση ώρα κάνω το review. Πολύ καλό, θα το δοκιμάζω και στην πράξη και όσοι έχετε απορίες πείτε μου. Η τιμή του είναι γύρω στα 39 ευρώ, πραγματικά συμφέρει. Είναι 10 ευρώ διαφορά, 12 ευρώ με το Logitech. Όσοι θέλετε ασύρματο και συμβατότητα 100% σε όλα τα παιχνίδια, πάμε κατευθείαν γι' αυτό. Αυτό εδώ δεν έχει συμβατότητα σε όλα τα παιχνίδια. Παιχνίδια όπως το Castlevania, το Skyrim και μερικά άλλα δεν τα δέχονται τόσο εύκολα. Αυτό που δέχονται όλα είναι αυτό. Αλλά αυτό δουλεύει κατεβάζοντας έναν προσωμιώτη. Όσοι έχετε πρόβλημα και θέλετε να παίξετε παιχνίδια που χρησιμοποιούν χειριστήριο του Xbox, στείλτε μου ένα μήνυμα στο κανάλι να σας ανεβάσω τον προσωμιωτή, να σας δώσω το link και να το κατεβάσετε. Πάρα πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ καλό. Αλλά πιστεύω ότι μάλλον θα κολλήσω με το χειριστήριο του Xbox, που είναι μακράν από τα καλύτερα χειριστήρια που έχουν σχεδιαστεί. Αυτά από μένα. Check τεκνά. Είμαι ο Κώστας και σας ευχαριστώ για αυτό το βίντεο. Αφήστε μου ένα σχόλιο. Όσοι τα χρησιμοποιείτε, πείτε μου το εντυπώσεις σας. Όσοι θέλετε να τα πάρετε, ρωτήστε μου οτιδήποτε θέλετε να μάθετε. Χαίρομαι να μιλάω μαζί σας και να μοιράζομαι τις εντυπώσεις μου και να μπορώ να απαντάω ίσως σε κάποιες ερωτήσεις σας. Αυτό ήταν λοιπόν το χειριστήριο του Xbox. Πάρα πολύ καλή πρώτη εντύπωση. Τώρα θα μένει να δω πώς είναι και στο παιχνίδι, γιατί εκεί κρίνονται όλα. Είμαι ο Κώστας, check tech now και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.